μαζί μας είναι και η Ζιζέλ σε αυτό το όμορφο ταξίδι. Ο καιρός είναι βροχερός, συννεφιασμένος, έβρεχε πριν, τώρα σταμάτησε. Ο κύριος στους δρόμους πώς είναι, Έλληνα? Εντάξει, μέτριο. Δελτίο καιρού, ειδήσεις. Η Έλληνα. Hello. Και πάλι φτάσαμε στα Φάρσαλα, τα βλέπετε πίσω μου. Έχουμε σταματήσει στα Lidl να πάρουμε κάτι να φάμε. Ναι, γιατί παίρνουμε από τα Lidl να φάμε εμείς. Και θα συνεχίσουμε για Δομοκό. Τα κορίτσια έχουν πάει μέσα λοιπόν να ψωνίσουν. Εγώ κάθομαι εδώ πέρα με τη Ζιζέλ, η οποία κλαίει και περιμένει τα κορίτσια. Ο καιρός, να ξέρετε, είναι συννεφιασμένος. Βλέπετε τα σύννεφα. Εμένα δεν με βλέπετε, τώρα με βλέπετε. Και να τραβήξω. Δείτε εδώ πέρα. Δείτε τον καιρό. Μόνο σύννεφα έχει παντού. Ήλιο δεν έχει πουθενά, δεν έχουμε συναντήσει καθόλου ήλιο. Κατά τα άλλα, ωραία, δείτε και την από μακριά τα Φάρσαλα. Ζιζέλ, εσύ πώς θα περνάς τη βόλτα μας? Φάρσαλα, Δομοκό και μετά στη Λιβαδιά για σουβλάκια. Πού άλλου θα πας εσύ? Θα πας και μετά στο Ναύπλιο. Και πού άλλου θα πας, Ζιζέλ? Ζιζέλ, πού άλλου θα πας? Θα πας και πύργο ξανά, κατάκολο που έχεις ξαναπάει. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ σε μένα. Παιδί μου. Παιδί μου, εσύ όμορφα. Ζιζέλ, τι έχεις να πεις εσύ? Κάτσε, κάτσε. Τι έχεις να πεις? Ζιζέλ. Τι έχεις να πεις εσύ? Τι? Ζιζέλ. Ζιζέλ, Ζιζέλ, τι έχεις να πεις? Έρχονται τα φαγητά. Ωραία σακουλάρες βλέπω εκεί πέρα, να και Έλενα πίσω. Που σε Έλενα μου λέει, ωραία τι κρατάνε. Ωραία τι κρατάνε για να φάμε. Ωραία έρχονται τα φαγητά, έρχονται. Και η Ζιζέλ θα τους προϋποντήσει. Μη με τραβάς, Ζιζέλ. Φέρτε μας να φάμε. Φέρτε μας να φάμε! Φέρτε μας να φάμε! Τι μου πήρες? Κουλούρες τώρα. Κουλούρι. Και τι άλλα? Και τα λένε για αύριο το πρωί που θα ξεκινήσουμε για Ναύπλιο. Αλήθεια. Και τι άλλα, τι άλλα? Τίποτα. Λέει θα φάμε άλλα. Θα πάμε λοιπόν πια σε 2.5 ώρες. Μεσημεριανό. Εγώ θα πάω και στο Δόμοκο. Στο Δόμοκο. Στο Δόμοκο. Φούτρας τώρα, αμπιτήρι. Δεν πειράζει. Έλα. Κι εγώ. Τι είναι αυτά, με τι είναι? Με σκόρδο. Με σκόρδο, φέρε μου να μου πέσει πίεση. Μωρή, ωραία. Ό,τι τρώγεται είναι πολύ ωραίο. Θα λέμε μετά. Θα φάω λίγο. Αφού φάγαμε, μπαίνουμε στα μάξι να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Πάμε για Δομοκό. Τελικά δεν θα σταματήσω γιατί έφαγα πολύ καλά εδώ. Έφαγα ένα κουλούρι με τυρί γεμιστό. Έφαγα ένα λουκουμά. Ναι, λουκουμά. Και έφαγα και... Τι έφαγα? Α, και μια ωραία γκουφρέτα. Οπότε έχω χορτάσει. Δεν θα σταματήσω το Δομοκό για τη ρόπιτα. Μ' άρεσε, παιδί. Θα περάσουμε απλά από το Δομοκό και θα συνεχίσουμε να πάμε και να καταλήξουμε στο, στη Λιβαδιά. Για να φάμε σουβλάκια εκεί, σε 2 ώρες δηλαδή, θα είμαστε στη Λιβαδιά. Αυτά, μπαίνουμε στα μάξι και συνεχίζουμε. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Επόμενη στάση, Λιβαδιά. Να δούμε τους νερόμυλους. Να δούμε τους νερόμυλους, τους καταράκτες και να φάμε τα περίφημα σουβλάκια της Λιβαδιάς.
σπιτί στη Χερόνια. Και όπως βλέπετε πίσω μου, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει ένα ωραίο λιοντάρι. Τώρα θα πάμε εκεί πέρα από κοντά να το δείτε. Εκεί πέρα. Εδώ έχει μια επιγραφή που γράφει: Χερόνια βρίσκεται στο κύριο πέρασμα από τη Φωκίδα στη βορειότερη Ελλάδα, καθώς και προς τη Βιωτία και την Αττική. Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της ήταν στο έδαφος της και συγκεκριμένα. Πάμε στο αμάξι, όπως προείπα, για να πάμε στη Λιβαδιά. Η επόμενη μας στάση ήταν εκεί για να φάμε τα σουβλάκια, έτσι. Έτσι. Σας άρεσε το λιονταράκι πίσω. Ελπίζω να έρθετε κι εσείς κάποια στιγμή, αν δεν έχετε έρθει, να βγείτε κι εσείς φωτογραφίες σας. Χερόνια, να το θυμάστε. Στη Χερόνια είναι το λιοντάρι. Τα λέμε μετά, στη Λιβαδιά. Φυλάκια πολλά από τη Λιβαδιά. Μόλις μπήκαμε Λιβαδιά, τώρα πάμε να πάρουμε σουβλάκια και να πάμε στους νερόμενους και στους καταράκτες. Φτάνουμε παιδιά, δεν ξέρετε πως το περιμένω, πως και πως. Σταμάτα, δεν ξέρω που είναι. Στρέψτε αριστερά. Ρε σταμάτα, δεν ξέρω που είναι. Στρέψτε δεξιά. Εδώ και από εδώ αριστερά και εκεί πέρα στη γωνία, να το παιδιά θα το δείτε. Πώς τα ανακαλύψατε αυτό το μαγαζί? Από μυρωδιά. Άνοιξα το παράθυρο, έβγαλα τη μύρη και μου λένε Γιάννη που μυρίζει πιο έντονα. Και έτσι με τη μυρωδιά τους είπα εδώ. Και τους έφερα σε αυτό το μαγαζί, ναι. Τι τύχη να μου είπαμε, πού θα φάμε. Πήγαμε το μαγαζί, το φάγαμε. Δεν έχετε δοκιμάσει άλλο μαγαζί εδώ στη Λιβαδιά? Αλλά έτσι και να έχει καλό πράγμα στο ζωή, γι' αυτό δρόμο στην Αγία. Άμα δεν είχε, δεν τρώγαμε σε αυτό. Να πει τώρα τι για να μην το πάμε. Μόλις μπήκαν για σουβλάκια. Και πάλι είμαστε λοιπόν στη Λιβαδιά. Έχουμε έρθει εδώ πέρα στις κρύες πηγές να δείτε. Τα σουβλάκια τα φάγαμε, τα σάντουιτς τα φάγαμε, ό,τι είχαμε τέλος πάντων. Δείτε εδώ πέρα τι ωραία που είναι πίσω μου. Τα βλέπετε? Νερά, γεφυράκια, ποταμάκια, θα σας τα δείξω όλα σε λίγο. Λοιπόν, κάνουμε μια βόλτα εδώ πέρα, έτσι για το περπάτημα. Να περπατήσουμε για το περπάτημα. Και αφού φάγαμε, μετά θα συνεχίσουμε κατευθείαν για Αθήνα. Οπότε δεν έχει πολλά πράγματα να σας δείξω. Θα σας δείξω τώρα τη Λιβαδιά, όχι όλη τη Λιβαδιά, τη Λιβαδιά σας δείξα λίγο πριν. Τώρα θα σας δείξω εδώ πέρα τα υπέροχα νερά που έχει, τις κρύες πηγές, έτσι όπως το ονομάζονται. Δείτε θέα, δείτε δέντρα, βλάστηση, νερά, τι άλλο θέλετε. Έχει ταβέρνες ωραίες, ταβέρνες ωραίες, να δείτε να πάτε ας πούμε. Είναι πολύ ωραία, δηλαδή τώρα φανταστείτε να είστε εδώ απέναντι, να έχετε θέα. Να πίνετε το αμαξάκι σας εδώ πέρα, να τρώτε που ψηλά και να βλέπετε το ποταμάκι, να ακούτε εδώ πέρα τα καταρακτάκια τα μικρά. Εδώ απέναντι οι ταβέρνες, σουζερί, έχει πάρα πολλά. Αυτά είναι λοιπόν, θα σας τα δείξω, έτσι, οπότε μείνετε μαζί.
άρεσε, πολύ, Λιβαδιά. Πολύ ωραία. Οι κρύες πηγές αρέσανε. Ναι. Τι έχεις να παρατηρήσεις. Ο όμιλος. Τι έχεις να παρατηρήσεις. Πολύ δροσιά. Δροσιά, ναι. Εντάξει, τώρα επειδή έχει τη συννεφιά γι' αυτό. Πολύ ωραία. Σ' αρέσανε τα νερά. Ηρεμία. Τώρα φεύγουμε και πάμε Αθήνα. Ναι, όντως τώρα θα φύγουμε. Φεύγουμε από Λιβαδιά. Τελειώσαμε φωτογραφίες, βίντεο. Κάποια είδατε σε Instagram story, κάποια θα δείτε και στο βίντεο. Ήδη τα είδατε. Οπότε τώρα αφού συνεχίζουμε, πηγαίνουμε Αθήνα. Ο δρόμος μας λοιπόν από Λιβαδιά, Αθήνα. Θέλω να έρθετε στις κρύες πηγές της Λιβαδιάς, σας το είπα και πριν. Φαντάζομαι οι εικόνες ήταν πολύ ωραίες, δεν σας άρεσαν. Αποφασίστε και ελάτε. Πάμε να πάρουμε τα μάξι και φύγαμε για Αθήνα. Γιουπί! Σπίτι. Τώρα θα βγούμε να φάμε στο Διόνυσο. Όλα καλά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Ετοιμαζόμαστε, είμαστε σχεδόν έτοιμοι και θα πάμε στο Διόνυσο για να φάμε. Σας αρέσει ο δάσος πίσω μου. Ήρθε η ώρα μου. Ήρθε η ώρα μου. Τα σάντουιτς είναι δικά μου. Και αυτός είναι ο θείος μου. Ο θείος μου ο Χρήστος. Είδα στην Αθήνα να το δω. Χάλια. Ευχαριστούμε πολύ, Θεέ. Να είσαι καλά. Σας αφήνω να τα απολαύσω έτσι. Ευχαριστώ. Η ώρα είναι περίπου 2:20. Τελειώσαμε σήμερα. Τώρα ήρθαμε σπίτι αφού φάγαμε έτσι, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Θα κοιμηθούμε και αύριο ξεκινάμε για Ναύπλιο. Θα σηκωθούμε 7 η ώρα και 8 θα φύγουμε από Αθήνα για να ξεκινήσουμε για Ναύπλιο. Καληνύχτα σας για σήμερα. Τα λέμε πάλι αύριο. Good night.